Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μετά από 9 χρόνια οι μετροπόντικες θα πιάσουν και πάλι δουλειά, αφού μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε τη δημοπράτηση τμήματος της νέας γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, εξυπηρετώντας χιλιάδες κατοίκους των ανατολικών προαστίων. Μαζί μας η Ελένη Μπότα, δημοσιογράφος στην insider.gr. Ελένη. Καλησπέρα Τέτα. Όπως είπες και εσύ, τον Ιούνιο θα έχουμε τη δημοπράτηση της πρώτης φάσης της γραμμής 4, είναι η νέα γραμμή του μετρό, η οποία θα επιλύσει πρόβλημα πολλών κατοίκων των ανατολικών προαστίων. Η νέα γραμμή θα ξεκινάει από το Γαλάτσι, από το Άλσους Βεϊκού και μέσω της Κυψέλης, του Γκίζη, των Εξαρχείων και του Κολονακίου θα καταλήγει στο ιστορικό κέντρο, ενώ από Κεσαριανή θα ανεβαίνει για Ηλίσια, Ζωγράφου και Βουδή. Οι εργασίες, οι μετροπόντικες μάλλον, αναμένεται να πιάσουν δουλειά μέχρι το 2018, στα μέσα του 2018. Όσο αφορά τις εργασίες και το χρόνο παράδοσης του έργου, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, θα διαρκέσουν 7 με 8 χρόνια, με το 2025 να θεωρείται ότι θα είναι ο χρόνος παράδοσης της νέας... Έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε αρκετό καιρό ακόμα, αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις και μπλοκές. Η νέα γραμμή 4 θα συνδέεται και με τις δύο υφιστάμενες γραμμές, την 2 και την 3. Πανεπιστήμιο και Ευαγγελισμός. Το έργο είναι πολύ μεγάλο, είναι 1,4 δις, θα περιλαμβάνει και 14 υπόγειους σταθμούς. Η ολοκλήρωσή του θα ανακουφίσει, όπως είπαμε, και πολλούς, το πρόβλημα πολλών κατοίκων των ανατολικών προαστίων, καθώς θα εξυπηρετεί, υπολογίζεται, ημερησίως 220.000 κατοίκους των περιοχών αυτών, ενώ θα μειώσει το κυκλοφοριακό φόρτο κατά 53.000 οχήματα επίσης ημερησίως, αλλά θα συνομεύσει και το χρόνο μετάβασης από το Άλσους Βεϊκού, για παράδειγμα, στο κέντρο, ο χρόνος θα είναι 10 λεπτά. Ή από Ζωγράφου για το κέντρο, ο χρόνος θα μειωθεί στα 5 λεπτά. Οι τιμές των ακινήτων στις περιοχές αυτές αναμένεται να ανέβουν. Είναι αλήθεια ότι παλιά, όταν είχαμε αναγγελία για δημιουργία γραμμής, νέος γραμμής του μετρό, οι τιμές των ακινήτων έπαιρναν φωτιά. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε η εποχή που συμβαίνουν τέτοια. Οι τιμές των ακινήτων έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, άνθρωποι της κτηματαγοράς θεωρούν ότι όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έργο, σίγουρα θα υπάρξει ενδιαφέρον. Ή τουλάχιστον οι τιμές που θα είναι πέριξ των σταθμών που θα δημιουργηθούν, θα αυξηθούν στα πλαίσια του σημερινού δεδομένου. Ακριβώς.